εκείνη η σέντρα από τον Γκόμες. Ο Τσιμπούρ θα πιάσει την κεφαλιά. Πρώτη τελική προσπάθεια με προϋποθέσεις από πλευρά Σαμπουέλ. Με τον Μωράης να επιστρέφει στον Αλεξάνδρου. Η παλιά στην περιοχή έγινε η κεφαλιά. 1-0 το Σαμπουέλ. Σκόρερ ο Άρνε Ρίσε. Από την αρχή η φάση βλέπετε πως αλλάζουν αμέσως η σέντρα από τον Αλεξάνδρου. Η κίνηση από τον Ρίσε βγαίνει από το πρώτο δοκάρι. Κάνει την κεφαλιά. Λανθασμένη τοποθέτηση από τους παίκτες της ΑΕΛ και με αυτόν τον τρόπο το ΑΠΟΕΛ καταφέρνει να ανοίξει το σκορ. 1-0 λοιπόν. Έχουν πέσει κάποια καπνογόνα από την κερκίδα που φιλοξενεί τους φίλους του ΑΠΟΕΛ. Ντεβιτσέτη. Διακόπτει το παιχνίδι ο Μασάς. Μα δεν υπάρχει λόγος, έχουν μπει κιόλας μέσα στον αγωνιστικό χώρο, αν είναι δυνατόν. Κατάσταση απέναντι τώρα. Ναι. Αν είναι δυνατόν, θα τους δει ο Μασιάς και θα διακόψει το παιχνίδι. Τζουμί, θα δώσει τον Καρλίτος ευκαιρία για την ΑΕΛ. Αποκρούει ο Πάρτο. Ξεκάθαρη ευκαιρία με τον Καρλίτος να μην μπορεί να νικήσει τον τερματοφύλακα του ΑΠΟΕΛ. Ο Σαμπού θα κάνει το σουτ. Ο Πάρτο βγαίνει στην πέφτει στη γωνία και με δεύτερη προσπάθεια γίνεται κάτοχος της μπάλας. Στο πρώτο δοκάρι πάει ο Τζιμπούρ. Η μπάλα είναι εντός περιοχής. Ο Ντεβινσέτη με τον Σέρι. Το σούτ από τον Κακά πάνω από την εστία του Ρομερό. Εκτελέστηκε το φάουλ. Βγαίνει ο Πάρτο. Χάνει την μπάλα από τον Τακματζουμί. Θα την διώξει ο Σωτηρίου. Θα την κερδίσει ο Νικολάου. Θα κάνει το σούτ πάνω από την εστία. Πολύ καλή ευκαιρία για την ΑΕΛ. Είναι 4 εναντίον 2. Με τον Σωτηρίου και τον Αλεξάνδρου και τον Τζιμπούρ να περιμένουν. Ο Σωτηρίου έφτασε έξω από την περιοχή. Έκανε το πλασέ. Χάθηκε η ευκαιρία για το ΑΠΟΕΛ. Δίνει στον Οχένε έτοιμος για το σουτ, θα το κάνει και θα στείλει την μπάλα έξω. Κίνηση από τον Καρλίτο στο πρώτο δοκάρι, εκεί πάει η μπάλα, χάνει την ευκαιρία. Εκτελείται το φάουλ. Η κεφαλιά από τον Σαμπού έξω η μπάλα. Ετμάρ στον Καρλίτος, θα πέσει στην περιοχή, έχουμε πέναλτι. Εδώ παίζει την μπάλα ο Καρλίτος, αυτό είναι βέβαιο ότι αυτός παίζει την μπάλα. Βάζει το πόδι ο Αμορίν, τουλάχιστον είναι στην πορεία. Του Καρλίτος από εδώ νομίζω θα φανεί καλύτερα. Η εντύπωση που έχω είναι ότι η απόφαση του κυρίου Μασιά είναι σωστή. Μάρκο Τακματζουμί εκτελεί και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Ισοφαρίζει η ΑΕΛ. Ο Χένε πέρασε στον Τακματζουμί στην περιοχή του. Από εκεί θα κάνει το σουτ, θα στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Ανατροπή για την ΑΕΛ. Με έναν από τους καλύτερους της παίκτες σε αυτό το διάστημα, τον Μάρκο Τακματζουμί, ο οποίος δεν αφήνει περιθώρια στον Πάρτο. Προϋποθέσεις για την ΑΕΛ. Πέρασε στον Τακματζουμί, έχασε ευκαιρία η ΑΕΛ. Την Έρο κερδίζει, δίνει στον Ελευθερίου, αποκρούει ο Πάρτο. Εκτελείται το κόρνερ, έγινε η κεφαλιά, αποκρούει ο Ρομέρο. Μεγάλη ευκαιρία για το ΑΠΟΕΛ.